αυτός που μπορεί να κινεί και να δημιουργεί συμμαχίες τέτοιες που μπορούν να φτιάξουν. Οι Λάκωνες εκτός Λακωνίας είναι πανίσχυροι. Μέσα οι Λάκωνες εκτός Λακωνίας τα μάτια μας. Δεν έχουν μέχρι τώρα συνεννοηθεί. Εάν οι εντός και οι εκτός Λακωνίας μπορέσουν και συνεννοηθούν και ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις εκεί που τους χρειαζόμαστε και εκεί που πρέπει και εκεί που θα παρακινηθούν, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Έχω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αμέ, βεβαίως. Κοινωνικής φύσεως, αλλά πάλι στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ΠΑΣΟΚ πλέον κατάργησε το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Τι θα απογίνει με τις φοιτικές αισθήσεις στη Σπάρτη? Και όχι μόνο στη Σπάρτη, και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Στη Σπάρτη είναι η μητελές το έργο όμως. Το ξέρω. Ναι. Και αφορά άμεσα και τις φοιτητές μας. Μιλούσαμε για 200 κλίνες. Σωστό. Κατά την άποψή μου, το έργο πρέπει να συνεχιστεί, να υλοποιηθεί, να μπει σε λειτουργία. Δεν γνωρίζω να σου πω αυτή τη στιγμή τι είναι εκείνο που προβλέπεται μετά την κατάργηση του οργανισμού. Είναι δεδομένο ότι οι φοιτητικές αισθείες δεν μπορεί να πάψουν να λειτουργούν, θα λειτουργήσουν κάτω από άλλο σχήμα και μέσα από ένα άλλο διοικητικό μοντέλο. Θα υπαχθούν στο τοπικό πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν τα πανεπιστήμια είναι αποφασισμένα να τα πάρουν, διότι τα κονδύλια τους έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα του ελληνικού πανεπιστημίου είναι ότι είχαν δυσανάλογα μεγάλες περικοπές από αυτές που μπορούν να αντέξουν. Το ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα μαστίζεται από την οικονομική κρίση σε βαθμό υπέρτερο από αυτό που τους αναλογεί. Και γι' αυτό το λόγο αρχίσανε και όλα τα μοντέλα, όπως οι συγχωνεύσεις του Καλλικράτη δεν λειτουργήσαν και είναι εις βάρος της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών, με τον ίδιο τρόπο θα είναι σε βάρος των τοπικών κοινωνιών εάν καταργηθούν σχολές. Κατά την άποψή μου θα πρέπει το διοικητικό μοντέλο των πανεπιστημίων να είναι τέτοιο ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα όλων των σχολών εκεί που λειτουργούν. Το πανεπιστήμιο πρέπει να βρει τρόπους να εξοικονομήσει και κατά την άποψή μου αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από προγράμματα τα οποία θα συμμετάσχει, προγράμματα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα ερευνητικά, ερευνητικά τα οποία θα μπορούν να αποδώσουν στο ίδιο το πανεπιστήμιο σε μεγάλο βαθμό, όπως γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Πρέπει λοιπόν τα δικά μας πανεπιστήμια να πάψουν να είναι κατά κύριο λόγο κρατικοδίαιτα, πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε έναν χώρο ελεύθερης οικονομίας αγοράς, να διασυνδεθούν με την παραγωγή, τη βιομηχανία, με τις τοπικές δεξιότητες και να γίνουν βιώσιμα. Η έρευνα προσφέρει σήμερα μεγάλες δυνατότητες. Yeah. Μεγάλες δυνατότητες που θα δώσει και τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να διασυνδεθούν με την αγορά εργασίας. Είναι μονόδρομος. Κάποια άλλη ερώτηση? Να θέσω εγώ μια ερώτηση στον Χάρη, σαν δημοσιογράφος που είναι, γιατί δεν είσαι μόνο δημοσιογράφος, έχεις τελειώσει και τη φιλολογία. Φιλολογία. Ήθελα να πω κάτι από αυτού, πείτε μου και θα το συμπληρώσω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν, καλύπτεται η Λακωνία δημοσιογραφικά με σωστό τρόπο? Αν καλύπτεται, εννοείται, ποιο κομμάτι? Σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης. Γενικά, όχι μόνο τηλεόραση, όχι μόνο ραδιόφωνο, αλλά και στα περιοδικά και σε εφημερίδες κλπ. Ποσοτικά ίσως ναι, ποιοτικά όχι. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο καλό είναι και να ακουστεί. Πρόσφατα, πάνε μήνες αρκετοί, αναφέρομαι στο Σπάρταθλο. Είχαμε βρεθεί σε μια συνέντευξη του Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού. Είχα ρωτήσει τότε τι γίνεται ετησίως για την προβολή αυτού του πραγματικά πολύ σημαντικού γεγονότος. Και όχι μόνο αθλητικού γεγονότος για τα δεδομένα της Σπάρτης. Για τα δεδομένα της Σπάρτης είναι περισσότερο πολιτιστικού. Ναι. Επομένως, καλό θα ήταν, πιστεύω ότι και εμείς έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά και τα μεγάλα δημοσιογραφικά κέντρα, στα οποία προφανώς και θα έχει ένα λόγο παραπάνω η κυρία Πατριανάκου, να προωθήσει το συγκεκριμένο αίτημα και πολλά άλλα αιτήματα. Αυτό είναι θέμα διαφήμισης. Εγώ δεν το έθεσα έτσι. Εγώ το έθεσα αν η κυρία Πατριανάκου ή το κάθε πρόσωπο, ας το πούμε, με κάποιες αρμοδιότητες ανεβασμένες κλπ. Και δεν είναι μόνο οι βουλευτές, είναι και οι δήμαρχοι, είναι και οι προέδροι, είναι μια πυραμίδα από ανθρώπους με προσωπικότητα, την οποία προσωπικότητα τη σεβόμαστε, καλύπτονται από πλευράς δημοσιογραφίας? Νομίζω πως όχι, αν και πιστεύω πάντα ότι... Το λέμε τώρα οι δυο μας, ναι.
πιστεύω πάντα ότι η δράση των πολιτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, ή μάλλον η δράση των μέσων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δράση των πολιτικών. Μέσα. Αν οι πολιτικοί δώσουν τα ερεθίσματα και τα ερίσματα στα μέσα, τα μέσα θα πουν το OK, δεν θα κλείσουν την πόρτα. Δεν θέλουμε σχόλιο. Δεν κάνει να κάνετε σχόλιο εσείς τώρα. Είσαστε ικανοποιημένοι? Εγώ πιστεύω στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Εγώ δεν είπα εγώ αν είναι ανεξάρτητη ή όχι. Αν είμαστε, αν είμαστε, η Λακωνία σηκώνει να έχει 50 δημοσιογράφους ή να έχει καμιά δεκαριά και πολλοί τους είναι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Όχι, μπαίνουμε εμείς όμως, έτσι δεν είναι. Ό,τι είναι βιώσιμο, ό,τι είναι επιχειρηματικά βιώσιμο. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι επιχειρηματικά. Ο δημοσιογράφος καλός ή κακός πρέπει να μπορεί να ζήσει. Και για να ζήσει, για να μπορεί να έχει ανεξάρτητη φωνή. Η ανεξάρτητη φωνή του δημοσιογράφου για μένα είναι το ζητούμενο. Μπράβο. Ο δημοσιογράφος ο οποίος είναι κρατικοδίαιτος. Ο δημοσιογράφος ο οποίος περιμένει από τον πολιτικό να του ανοίξει δρόμους, δρομάκια για να αποκτήσει την δυνατότητα να επιβιώνει και να έχει μια διαφημισούλα, κατ' ουσίαν έχει δώσει την ανεξαρτησία του μέσα στην πολιτική ιστορία. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ούτως ώστε από τη μια μεριά να όταν έχει... η αγορά είναι ζωντανή, κύριε Φελούρη, τα μέσα ζουν. Όταν η αγορά μπορεί να σηκώσει αυτά έχω τα μέσα, αυτό. Μπορεί να έχετε ένσταση. Εγώ πιστεύω στη βιωσιμότητα οποιοδήποτε εγχειρήματος. Λοιπόν, να σας πω την η ανεξαρτησία μου. Του δημοσιογράφου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ η μεγάλη, ανεξαρτησία σαφώς. Του μέσου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και κανένας πολιτικός δεν μπορεί να είναι αυτός που θα κρύβεται από κανένα, πίσω από κανένα μέσο. Όπως επίσης, κανένας πολιτικός δεν μπορεί να είναι έμπορος ελπίδας για κανένα παιδί. Δεν επιτρέπεται σήμερα που μιλάμε, αύριο που θα μιλάμε, αυτά τα παιδιά να πάνε στα πολιτικά γραφεία για να βρουν δουλειά. Στην αγορά εργασίας πρέπει να απευθυνθούν για να βρουν δουλειά. Εάν φτάσουν στο γραφείο του πολιτικού, σημαίνει ότι το στρεβλό σύστημα της μεταπολίτευσης αναπαραγάγει τον εαυτό του και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Άνω τελεία. Όταν έχουμε 500 κατοίκους, 5.000 κατοίκους, για να είμαι πιο παραστατικός, οι οποίοι έχουν εισόδημα 3-5.000 το μήνα, ξέρω εγώ, από τις δουλειές τους, επιχειρηματίες, είτε οτιδήποτε, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ανώτεροι κλπ. Και έχουμε ένα μέσον, δύο μέσα, τρία μέσα, ξέρω εγώ. Στην τύχη το λέω το νούμερο. Αυτοί οι 5.000 αναζητούν ένα από τα 500 μαγαζιά για ρούχα που είναι. Ποιος θα προτιμηθεί από τους 500? Ο καλύτερος. Πώς βγαίνει ο καλύτερος? Αυτός που έχει τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις, αυτός που έχει τις μεγαλύτερες ακροατικότητες. Όχι, δεν εννοώ για το άμεσα. Άρα λοιπόν αυτοί οι 500... Οι 50, οι 10 από τους 500 θα πάνε στα μέσα ενημέρωσης να κάνουν τη διαφήμιση, γιατί από τους 5.000 θα μείνει στο μυαλό των 5.000 η εικόνα ότι ή το άκουσμα ότι το τάδε σουβλατζίδικο έχει φρέσκο κρέας, ξέρω εγώ, ή το ένα ή το άλλο καλό. Άρα θέλω να πω ότι με την κρίση, επειδή συρρυκνούνται. Το είπα από την αρχή, το είπα. Ότι σε συνθήκες κρίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση των μέσων. Ναι, αλλά θα πρέπει όμως και τα επαγγέλματα, τα μαγαζιά, να τρέχουν για διαφήμιση. Θα σας έλεγα ότι οι κανόνες της αγοράς αυτό λένε. Ότι πρέπει να χρησιμοποιείς όλα τα πλεονεκτήματα. Εγώ με την ευκαιρία που είναι εδώ ο Χάρης και είναι και αυτός έγκυρος δημοσιογράφος, με αυτή την έννοια πήρα το θάρρος να το συζητήσουμε. Έκανα καλά, Χάρη? Επειδή το θίξαμε αυτό και πιστεύω ότι μία από τις κακοδαιμονίες αυτού του τόπου είναι και η μη ορθή λειτουργία του τύπου και των μέσων επικοινωνίας ευρύτερα. Επειδή λοιπόν ορθά το θέσατε, θα πρέπει τα μέσα να μην είναι κρατικοδίαιτα, τα μέσα να μην καθοδηγούνται από ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα από τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες εργολαβίες. Θα πρέπει να υπάρχει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η υπηρεσία ενός λειτουργήματος,
όπου ο κόσμος θα εμπιστεύεται, θα πληροφορείται και θα ενημερώνεται ορθά. Πράγμα που δεν ισχύει για τα πανελλαδικά. Γι' αυτό και έκανα την παρέμβασή μου και σας είπα ότι μία από τις αιτίες κακοδαιμονίας της μεταπολίτευσης είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν τα ΜΜΕ. Σωστό. Παλιότερα, στις αρχές της δεκαετίας, είχαμε μία κρατική τηλεόραση η οποία ήταν η φωνή της κυβέρνησης και αργότερα αποκτήσαμε την φωνή των μέσων που έγινε η φωνή των μεγαλοεργολάβων και των μεγαλοιδιοκτητών αφεντικών. Λοιπόν, πρέπει να ξαναβάλουμε κανόνες και τάξη και ιεράρχηση στον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ. Η κυρία Πατρινάκου είναι στη διάθεσή σας. Θέλετε κάποια άλλη ερώτηση? Πάνω. Όχι, κάτι άλλο εγώ. Όχι. Κυρία Πατρινάκου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρευρεθείτε στο κάλεσμα για την ανάλυση της επικαιρότητας και της προοπτικής για την επόμενη μέρα των εκλογών, από την επόμενη μέρα και μετά, τι μέλη γενέστε και τι και πώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω έναν και μία-μία ξεχωριστά τα παιδιά που είχαν την καλοσύνη. Τώρα τι παιδιά. Παιδιά όριμη, είναι. Όριμη. Ωραία παιδιά. Ωραία είναι παιδιά. Ελληνική γενιά είναι. Ωραία παιδιά. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθείτε. Δεν ξέρω αν δυσκολέψατε μέσα σας το να μιλήσετε ελεύθερα. Είχατε την ευχέρεια να τα πείτε. Αυτό είναι, βαθμολογία για μένα τώρα, έτσι. Ήσασταν πολύ καλός. Να το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, το βράδυ θα σας κάνω το τραπέζι. Δεν το είπαμε γι' αυτό, αλλά πρόσδεκτο. Εντάξει. Κυρία Πατρινάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Μου δώσατε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα. Η κρίση ανήκει στους τηλεθεατές μας, όχι σε εμάς. Εγώ δεν λέω. Η κριτική, μάλλον, όχι η κρίση. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πράγματι, ανήκει στους τηλεθεατές μας. Θα μας πείτε όταν θα σας δουν στην τηλεόραση και θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας πούνε καλά τα πες ή δεν μας τα πες καλά εκεί. Ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Αν τα πάμε ή δεν τα πάμε καλά. Όχι, με την έννοια. Είναι να δημιουργούμε προβληματισμούς, να δημιουργούμε σκέψεις. Ναι, να δημιουργούμε... με αυτή την έννοια το είπα και εγώ. Εγώ θα σας πω ποια είναι η σημερινή μου αγωνία και γι' αυτό σας λέω ότι μου προσφέρατε πολύ μεγάλη χαρά. Τα νέα παιδιά σήμερα, είπαμε και πριν ότι αυτό που βιώνουμε είναι μια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο κοινωνική, είναι κρίση, είναι κρίση αξιών. Και αισθάνομαι ότι αυτή η γενιά είναι διαφορετική από τη δική μας. Εμείς, εγώ όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο και ασχολήθηκα με την πολιτική, ήταν γιατί είχα πίστευα σε ιδέες. Είχα μέσα μου πράγματα τα οποία με εσύ, παρακινούσαν. Και εσείς, κυρία Πατρινάκου, βουνίσει από τον Ταΐγε το κρατάτε. Ναι, αλλά με παρακινούσαν να ασχοληθώ. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα για λόγους που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε, δεν γινόταν μάχη ιδεών, δεν γινόταν πάλι ιδεών. Τα παιδιά μου μακρύνθηκαν από τις ιδέες. Δεν γινόταν στο σπίτι, στο σχολείο, στους χώρους συναναστροφής συζήτηση που πραγματικά μπορούσε να γεννά το καινούριο. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, πολύ ορθά κάποια στιγμή στη συζήτηση, είπατε ότι βλέπουμε ακραίες τάσεις να ένθεν κακήθεν να δείχνουν να ενισχύονται. Αυτό δεν είναι, και κυρίως αυτές πάνε νέα παιδιά. Γιατί αναζητούν ιδέες. Γιατί αναζητούν εντυμότητα. Και εντυμότητα. Όχι, αναζητούν ιδέες και αναζητούν χώρους που αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα, ότι ανήκουν με συλλογικότητα κάπου. Εγώ μπορώ να κατηγορήσω τα νέα παιδιά. Εγώ εκείνο που θα ήθελα και επιθυμώ είναι να αναπτύξουμε δράσεις, είτε μέσα από τον εθελοντισμό, είτε μέσα από τον αθλητισμό, είτε μέσα από την εκπαίδευση, είτε μέσα από τις κοινωνικές δομές, είτε μέσα από τα προβλήματα που είναι αδιέξοδα, αλλά μέσα από αυτά θα γεννηθεί το καινούριο, και να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και της νέας γενιάς που βιώνει σήμερα αδιέξοδα που μπορεί να ξεπεράσει. Αν είμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα είναι το πράγμα που πεθαίνει τελευταίο. Και την ελπίδα θα την αναζητήσουμε σε αυτά που αξίζουν. Και αυτά που αξίζουν είναι οι ιδέες μας. Είναι αυτά που πιστεύουμε, είναι η στρατηγική και το όραμα του αύριο,
είναι αυτό που μπορούμε να ονειρευτούμε για την πατρίδα μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τα νέα παιδιά πρέπει να μπορούν να σκεφτούν τον εαυτό τους. Βασικά όμως να λέμε και κάτι άλλο, γιατί να μην αδικήσουμε και κάποια νέα παιδιά της ηλικίας των 50 και των 70 και των 80. Νέα παιδιά είναι και αυτά, γιατί έχουν νέα μυαλά. Πού να ξέρετε, αυτά τα νέα παιδιά σήμερα που μας ακούν τι χαρά θα έχουν, γιατί ξέρουν τις αγωνίες και τα όνειρα. Τα νέα παιδιά πρέπει να μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξαναζήσουν. Εντάξει. Να ερωτευτούν, πάλι, να εργαστούν, βέβαια, να ελπίσουν, όλα αυτά. Να ονειρευτούν και να υλοποιήσουν όλες τις φιλοδοξίες. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο, αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα και πραγματικά, συμπληρώνοντας αυτά που είπε η κυρία Πατριανάκου, η νεολαία μας αναβάθμισε και τη σκέψη και το λόγο και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Να σας πω γεια σας και χαρά σας. Μπορώ κάτι, μισό. Μετά από το γεια σας και χαρά σας, το δικό μου, καλέ. Όχι, ένα μόνο μικρό. Την Τετάρτη θα ήθελα να με τιμήσουν με την παρουσία τους στην κεντρική προεκλογική μου εκδήλωση στο Λεωνίδας Παλάς σε 7.30 ώρα. Όσοι περισσότεροι επιθυμούν να ακούσουν. Το είδατε, άρπαξε την ευκαιρία για να το προβάλλει το θέμα. Και καλά κάνατε. Μια ομιλία θα κάνω, να μην το πω. Έτσι είναι. Στο Λεωνίδας Παλάς, 7.30 ώρα την Τετάρτη το βράδυ. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας και χαρά σας.